Στην άμεση λήψη μέτρων που θα διασφαλίζουν την ασφάλεια όχι μόνο των φοιτητών αλλά και όσων εργάζονται στην Πανεπιστημίουπολη, προχωράει η Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είπαμε με τους συναδέλφους, είπαμε και με τον κύριο Αντιπρίτανη, ότι θα πρέπει να λάβουμε κάποια μέτρα άμεσα μάλιστα, τα οποία θα εξασφαλίσουν και την ασφάλεια των εργαζομένων και τον τρόπο με τον οποίο θα επιβλέπουμε, θα επιτηρούμε το ποιος μπαίνει, ποιος βγαίνει, τι κάνει, πώς συμπεριφέρεται. Η σύγχρονη τεχνολογία μας επιτρέπει να παίρνουμε τέτοια μέτρα, τέτοιες ενέργειες. Το πρόσφατο περιστατικό βιασμού μιας 23χρονης μέσα στην Πανεπιστημιούπολη μπορεί να χαρακτηρίζεται ως μεμονωμένο, αλλά ωστόσο έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία. Είναι πολύ άσχημο που έγινε. Πρέπει να πάρουμε ό,τι μέτρα μπορούμε για να μην ξαναγίνει, γιατί το Πανεπιστήμιο θέλουμε να είναι όπως η αυλή ενός σχολείου. Αλλά έγινε στις 6 ώρα το πρωί, μετά από ένα ολονύκτιο παράνομο πάρτι και σε ένα πολύ απομονωμένο χώρο του Πανεπιστημίου. Το γεγονός του βιασμού της κοπελιάς είναι πράγματι κάτι το οποίο μας σόκαρε και εμάς και όλη την κοινωνία. Όλοι έχουμε τα παιδιά μας εδώ και θέλουμε να έρχονται σε ένα πανεπιστήμιο το οποίο τους εξασφαλίζει όχι μόνο την άριστη γνώση, αλλά τους εξασφαλίζει και την ασφάλεια στην πρόσβασή τους εδώ 24 ώρες την ημέρα, θα τολμούσα να πω. Μπορεί τα φοιτητικά πάρτι να έχουν μειωθεί κατά πολύ στις σχολές, παρόλα αυτά η αύξηση των μέτρων ασφαλείας θα επεκταθεί σε όλους τους χώρους. Υπάρχει τρόπος με τον οποίο κάποιος το οποίο τίθεται κινδύνο η ζωή να μπορεί να ανταποκριθεί γρήγορα χωρίς να χρειάζεται να φωνάζει, να καλεί φύλακες κτλ. Εσείς πόσο ασφαλείς νιώθετε? Και για αυτό ακόμα κάνουμε. Το ίδιο πράγμα είναι. Οι καθηγητές και οι φοιτητές διαφέρουν μόνο ότι μέσα στην αίθουσα είναι από την άλλη πλευρά της αίθουσας. Στην καθημερινή τους λειτουργία, όπως κυκλοφορούμε εμείς από το πρωί μέχρι το βράδυ, έτσι κυκλοφορούν και οι φοιτητές μας. Οπότε σε θέματα ασφάλειας δεν διαφοροποιείται κανένας. Στην εισίσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Πολυτεχνική Σχολή συμμετείχαν πρόεδροι των τμήματων και καθηγητές.